Το μεγαλύτερο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους άνοιξε τις πόρτες του στη Γαλλία. Πρόκειται για το Clermont-Ferrand, στο οποίο θα προβληθούν 400 φιλμ από όλη την Ευρώπη αλλά και τον κόσμο, προσφέροντας έτσι ένα πανόραμα της κινηματογραφικής δημιουργίας του σήμερα. Το Παρθενικό Φεστιβάλ ξεκίνησε το 1979 ως μέρος φοιτητικής λέσχης κινηματογράφου, αλλά πλέον έχει απογειωθεί και υποδέχεται χιλιάδες επαγγελματίες δημιουργούς από κάθε περιοχή της Σιφηλίου. Στη Δανία και το διάσημο Μουσείο Λουιζιάννα, που πήρε το όνομά του από τις τρεις συζύγους του αρχικού ιδιοκτήτη του κτηρίου, ξεκινάει το 2023 με μια ιδιαίτερη έκθεση. Μέχρι τον Απρίλιο οι επισκέπτες θα μπορούν να θαυμάσουν την πρώτη έκθεση της Ινδής φωτογράφου Γκαουρί Γκιλ. Η πολυβραβευμένη φωτογράφος έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις σπουδαιότερες της Ινδίας και συνηθίζει να αποτυπώνει περιθωριοποιημένες κοινότητες και έντονα συναισθήματα στις συλλογές της. Στο Βουκουρέστι, μια ιστορική και αρχαιολογική έκθεση καταρρύπτει συνεχώς τα ρεκόρ επισκεψιμότητας στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Ρουμανίας. Αφορά τη Δακία, την περιοχή που βρίσκονται σήμερα η Ρουμανία και η Μολδαβία. Αυτός ο πολιτισμός του 2ου αιώνα π.Χ. είχε πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ειδικά για τους Ρουμάνους. Στην έκθεση φιλοξενούνται αντικείμενα εκείνης της περίοδου, κοσμήματα, κεραμικά και ό,τι συνέλεξε το Εθνικό Μουσείο από 45 μικρότερα μουσεία της Ρουμανίας αλλά και της Μολδαβίας.